Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Δράσεις αλληλεγγύης προς τους απεργούς της ελληνικής χαλιβουργίας, που συνεχίζουν την απεργία τους για 33η ημέρα σήμερα, θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο. Μοτοπορία με δίκυκλα και αυτοκίνητα θα κατευθυνθεί προς το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, μεταφέροντας οικονομική ενίσχυση και τρόφιμα για τις οικογένειες των απεργών. Η μοτοπορία θα έχει ως σημείο σύγκλησης τη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Οδό Θηβών από τις 12 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου, στο Bar Work στο Χολαργό θα πραγματοποιηθεί πάρτι για την οικονομική ενίσχυση των απεργών. Το μπαρ βρίσκεται στην Οδό Βουτσινά 61 και η είσοδος θα είναι 3 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σωματείο των Εργαζομένων στην Ελληνική Χαλιβουργία. Με μειωμένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η χθεσινή 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, που προκηρύχθηκε από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ. Μικρή σχετικά ήταν και η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που καλούσαν ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, Πρωτοβάθμια Σωματεία και ΠΑΜΕ. Η συνολική συμμετοχή δεν ξεπέρασε τις 20.000 ανθρώπους, ενώ και η πορεία προς την Βουλή ήταν χαμηλών τόνων. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Την ερχόμενη Κυριακή θα φτάσει στην Αθήνα και τη Δευτέρα, 5 του μηνός, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Κατόπιν θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και άλλους. Ξεκίνησε η συζήτηση του προϋπολογισμού του 2012 στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι έχει μεν αντιρρήσει σε σημεία του προϋπολογισμού τα οποία είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης κυβέρνησης, αποφάσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, ωστόσο θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό ως επιβεβαίωση της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου, στην οποία συμμετέχει. Ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει την ενσωμάτωση των μέτρων που περιέχονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο, δηλαδή περαιτέρω περικοπές συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων και των δαπανών υγείας και παιδείας. Το Wikileaks δημοσιεύει τα στοιχεία εταιριών που παρέχουν σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. Στη λίστα των κυβερνήσεων που παρακολουθούν το περιεχόμενο των τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, η Συρία, το Ιράν και άλλες. Παράλληλα, εργαζόμενος σε μια τέτοια εταιρεία αποκάλυψε την ύπαρξη λογισμικού παρακολούθησης, το οποίο είναι προεγκατεστημένο από τις εταιρείες σε πολλά κινητά τηλέφωνα στις ΗΠΑ και πιθανόν και στην Ευρώπη. Το λογισμικό ονομάζεται Carrier IQ και κατέγραφε οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη μαζί με δεδομένα γεωεντοπισμού, αποστέλλοντας τα δεδομένα στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Με μεγάλη συμμετοχή, όπως εκτιμούν οι Αιγύπτιοι blogger και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της χώρας, ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Αίγυπτο. Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς η καταμέτρηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, κόμμα του μετριοπαθούς Ισλάμ, φαίνεται να κερδίζει τις περισσότερες έδρες. Το νέο κοινοβούλιο θα έχει ως κύριο έργο του τη δημιουργία νέου συντάγματος, υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του 2012, σύμφωνα με το ως τώρα χρονοδιάγραμμα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.